Καλημέρα. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα σε συνέχεια του χθεσινού επεισοδίου να πούμε δύο λόγια για το πώς μπορεί να φτάσει η χοληστερίνη σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι ιδανικό για τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή πώς γίνεται να μειωθεί η χοληστερίνη σημαντικά. Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι ακούω συχνά κόσμο να έρχεται στο γιατρό και να λέει είχα χοληστερίνη, ξέρω εγώ, 250, ολική προφανώς εννοούν. Αυτό σημαίνει ότι το LDL αναμένεται να είναι γύρω στα 160 με 180. Έκανα διατροφή για 1, 2, 3 μήνες, δεν είδα διαφορά και μετά το σταμάτησα και ξεκίνησα να παίρνω χάπια. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι το εξής, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που εννοεί ο κόσμος διατροφή είναι ότι του είπε ο γιατρός που τον παρακολουθεί, κόψε τα λιπαρά και okay. Εντάξει, αυτό είναι μια καλή κίνηση, δεν αρκεί. Είναι πολύ λίγο και φυσικά τι σημαίνει το λιπαρά. Είναι πολύ, πολύ ακαταλαβίστικο. Η χοληστερίνη δεν επηρεάζεται μόνο από τα ζωικά λιπαρά, επηρεάζεται και από τα φυτικά λιπαρά. Οπότε να κόψε τα λιπαρά και απλά να μετατρέπουμε τα ζωικά λιπαρά σε φυτικά λιπαρά δεν είναι μια καλή λύση. Μετά, αν κόψεις τα ζωικά λιπαρά, κάτι πρέπει να φας. Τι θα φας? Θα φας μάλλον επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Επίσης έχουν επίδραση στη χοληστερίνη. Δεν βοηθάνε στη μείωσή της. Οι μη επεξεργασμένοι βοηθάνε. Οι επεξεργασμένοι δεν βοηθάνε. Πιθανότατα την ανεβάζουν τη χοληστερίνη. Άρα λοιπόν, τελικά τι γίνεται? Γίνεται μια χλιαρή προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι μηδαμινό, ανύπαρκτο ή εξαιρετικά μικρό. Και ο περαιδιδείξε λοιπόν. Η χοληστερίνη του εκάστοτε ασθενούς είναι γονιδιακή, δηλαδή σημαίνει ότι το έχει η μάνα του και ο πατέρας του κτλ. Και άρα πρέπει να πάρει χάπι. Δεν διαφωνώ με τα χάπια, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Είναι ίσως από τους λόγους που τα τελευταία 30 χρόνια που κυκλοφορούν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης όλου του πλανήτη, έστω μερικούς μήνες, και για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι και για μερικά χρόνια. Τα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά και χρήσιμα, αλλά όπως κάθε τι εξαιρετικά σημαντικό και χρήσιμο, γίνεται εξαιρετικά σημαντικό και χρήσιμο όταν παίρνει την κατάλληλη θέση. Άρα λοιπόν, η πρώτη προσέγγιση πρέπει να είναι μια ειλικρινής και σημαντική προσπάθεια για αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης χοληστερίνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια σοβαρή προσπάθεια. Δηλαδή, όχι απλά να περιορίσουμε τα λιπαρά. Καταρχάς, το πιο σημαντικό είναι να περιορίσουμε τις επεξεργασμένες τροφές. Είτε είναι λιπαρά, είτε είναι υδατάνθρακες, είτε είναι πρωτεΐνες. Γιατί για τη χοληστερίνη λειτουργούν λίγο πολύ εξίσου αρνητικά. Επίσης, θέλει υπομονή. Δεν μπορείς με ένα μήνα να περιμένεις κάτι. Η χοληστερίνη αλλάζει μακροχρόνια. Υπάρχει στο σώμα μας μια αποθήκη χοληστερίνης που πρέπει να αποβληθεί. Και για να αποβληθεί αυτό θέλει χρόνο. Γιατί ναι, μεν το χάπι σταματάει την παραγωγή της χοληστερίνης, η οποία παραγωγή της χοληστερίνης αφορά το 80-90% της χοληστερίνης που κυκλοφορεί, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το σημαντικό είναι να αποβάλουμε τη χοληστερίνη από μέσα μας. Και τι χρειάζεται για να αποβληθεί η χοληστερίνη από μέσα μας? Χρειάζεται υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες. Φυτικές ίνες που διαλύονται στο νερό. Είναι όπως αυτές που υπάρχουν στη βρώμη, υπάρχουν σε μικρή ποσότητα στο σιτάρι, υπάρχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα στο μήλο και στις φλούδες κάποιων φυτών και σε άφθονη ποσότητα στα πράσινα φυλλώδη, λαχανικά, σπανάκι, μαρούλι, λαχανίδα κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, δεν αρκεί να βγάλουμε τα λιπαρά. Πρέπει να εμπλουτίσουμε τη διατροφή σε μη επεξεργασμένες τροφές και ειδικά φρούτα και λαχανικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και απ' την άλλη, αυτό αρκεί κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Δηλαδή, όταν έχετε κάποιος και μου λέει χοληστερίνη ολική 250, μπορώ με τη διατροφή να το ρίξω? Εξαρτάται που είσαι. Αν είσαι ένας αυστηρά χορτοφάγος που τρώει μόνο μη επεξεργασμένες τροφές και όλη το πρωί τρως, ξέρω εγώ, ανεπεξέργασα δημητριακά, το μεσημέρι μόνο σαλάτα και το βράδυ μόνο σαλάτα, θα σου πω, εντάξει, προφανώς δεν γίνεται να μειωθεί παραπέρα και εσύ είσαι η περίπτωση που πρέπει να πάρει το χάπι. Έχω δει μία τέτοια περίπτωση στη ζωή μου. Μία. Εντάξει, και έχω παρακολουθήσει 78.000 ασθενείς τα 15 χρόνια που δουλεύω, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι δεν είναι συχνό. Απ' την άλλη, έχω παρακολουθήσει πολλές περιπτώσεις
έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις με χλιαρές προσπάθειες. Απ' την άλλη, αν κάποιος μου πει έχω χοληστερίνη ολική, ξαναλέω, 400, και άλλα η ζωή μου είναι πίτσα, σουβλάκι, παγωτό και γλυκά, ναι, εκεί πέρα φυσικά μπορεί να φτάσει και 200 και 150. Άρα λοιπόν, για να πάρθει απόφαση πρέπει να ξέρω πού βρίσκεται κάποιος, για να ξέρω αν πραγματικά είναι εφικτό. Και απ' την άλλη, αν κάποιος έχει πραγματικά θέληση να ρίξει τη χοληστερίνη του με τον τρόπο ζωής του, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Απλά δεν θέλει μια χλιαρή προσπάθεια. Θέλει μια ειλικρινή, σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια και σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του. Καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι τόσο δραστικό και είναι κατανοητό και αποδεκτό και για αυτούς το φάρμακο είναι μια λύση. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να κάνουν κάποια αλλαγή, θέλουν να φροντίσουν τη χοληστερίνη τους με έναν τρόπο μη φαρμακευτικό, και αυτοί πρέπει να ξέρουν ότι γίνεται, πραγματικά γίνεται. Αρκεί η προσπάθεια να μην είναι χλιαρή και με μισή καρδιά. Να είναι μια φούλη ειλικρινής προσπάθεια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.